Τέλεια. Τέλεια. Καλώς όρισες, Άνδρεα μου, στο The Musical Kids. Πώς νιώθεις? Πολύ ωραία. Με τη στιχερή που σου δόθηκε αυτή η ευκαιρία. Ναι. Θα αρχίσουμε με ένα υπέροχο τραγούδι. Για ποιον πρέπει να μιλά αυτό το τραγούδι, ξέρεις? Νομίζω από τα λόγια. Ναι. Πώς μιλά για μια σχέση που ο άντρας άφησε το κορίτσι. Εγώ πιστεύω ότι μιλούν, ότι η κοπέλα λέει του άντρα να την παρηγορήσει για κάποια μεγάλη λύπη που νιώθει. Αυτό του λέει: σβήσε το δάκρυ με το μαντίλι σου. Το να πιω τον ήλιο μέσα από τα χείλη σου. Δηλαδή να μην κλαίω άλλο. Ναι, ναι, ναι. Αλλά με ένα φιλί δικό σου να πιω τον ήλιο μέσα από τα χείλη σου. Να ζήσω ξανά μια ευχάριστη εμπειρία, ας πούμε. Να ανθίσει ξανά η ζωή. Αφήνεις το λίγο να ακούσουμε το πιάνο. Άφηστο. Τώρα ξεκινάς να περπατάς. Πες μου πότε να ξεκινήσεις να τραγουδάς, εντάξει. Εν το τραγουδάς τούτο στην αρχή, λίγο αργάς. Παμ, έρχεσαι κάτω το κεφάλι, κάνεις λίγο δεξιά. Αριστερά, πάνω το κεφάλι. Πού. Με δυσκολεύουν λίγο οι ψηλές νότες, αλλά νομίζω πως στο live θα είμαι εντάξει. Η Άνδρεα είναι ένα πάρα πολύ ταλαντούχο πλάσμα. Πολύ χαρισματική. Θα φτάσει νομίζω πολύ ψηλά στη ζωή της όσον αφορά τη μουσική και το musical. Το πρώτο μας μάθημα για το The Musical Kids ήταν ευχάριστο. Ήταν μια ευχάριστη εκπληξία για μένα. Ήταν ένα τραγούδι που δεν ήξερε το μωρό μου πριν. Το έμαθε πάρα πολύ εύκολα. Σίγουρα με αγχώνει το πρώτο live του Musical Kids, γιατί θα είναι η πρώτη φορά που θα ανέβω στη σκηνή του Musical Kids. The sound doesn't only beating.